Καλησπέρα σας, με μια μικρή καθυστέρηση και με κάποια τεχνικά προβλήματα. Είμαστε και πάλι εκτάκτως κοντά σας, Παρασκευή. Παρασκευή πριν το Σαββατοκύριακο της Αποκριάς, καθώς φτάνει και η καθαρά Δευτέρα. Με παραδοσιακά αποκριάτικα τραγούδια, με θέμα ήθη έθιμα της Αποκριάς και της καθαράς Δευτέρας. Είχαμε ετοιμάσει μια έκπληξη, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Ετοιμάζαμε διάφορα πράγματα μέσα στο στούντιο να σας δείξουμε. Με αφορμή βέβαια και την εβδομάδα της Τυροφάγου, ετοιμάζαμε κάποιες πίτες κτλ. Επιφυλασσόμαστε. Ας ξεκινήσουμε λίγο με λίγα τραγούδια και θα επανέλθουμε αμέσως. Τρίχες μοναχός Ισπανί, βρε, βρε, βρε Ισπανί όταν τον είδα Ισπανί όταν τον είδαν πήγαν και τον συνεπήραν Βρε καλό, βρε, βρε, βρε Βρε καλό στο πολυγέννη Βρε καλό στο πολυγέννη κι από που θε κατεβαίνει Και ας ξεκινήσουμε το θέμα μας. Στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία αποκριές ονομάζονται οι τρεις τελευταίες εβδομάδες πριν την Μεγάλη Σαρακοστή. Η περίοδος αυτή χρονικά συμπίπτει με την γιορτή των Μεγάλων Διονυσίων της ελληνικής αρχαιότητας που ήταν αφιερωμένες στο μυθικό θεό Διόνυσο, θεό του κρασιού και του γλεντιού. Λέξη αντίστοιχη είναι στο... λέξη αντίστοιχη είναι και το καρναβάλι. Είναι παραμφορά της ιταλικής λέξης καρναβάλ, η οποία προέρχεται από το λατινικό carne leval και σημαίνει άρση του κρέατος, δηλαδή από κρέα. Το καρναβάλι έχει και αυτό τις ρίζες σου στα σατουρνάλια. Ήταν ρωμαϊκή γιορτή αντίστοιχη των Διονυσίων. Ήταν γιορτή της άνοιξης της αναγέννησης της φύσης. Κύριο χαρακτηριστικό των αρχαίων γιορτών που αναφέραμε ήταν η μεταμφίεση και η διασκέδαση. Η Εκκλησία μας προσπάθησε να σβήσει τα κατάλοιπα αυτών των ιδωλολατρικών εκδηλώσεων, καθιερώνοντας μια γιορτή που την ονόμασε Αποκριά. Την καθιέρωσε ως προετοιμασία για την νηστεία της Λαμπρής. Όμως, αν και πέρασαν αιώνες, η Αποκριά κράτησε τον εύθυμο και γιορτατικό της χαρακτήρα. Η Αποκριά, λοιπόν, που σημαίνει εποχή αποχή από το κρέας, είναι μια γιορτή προς το τέλος του χειμώνα. Παλιότερα για τους κατοίκους των χωριών ήταν μια χαρούμενη ανάπαυλα στη μονότονη χειμωνιάτικη αγροτική και κτηνοτροφική ζωή. Και τούτο γιατί σήμαινε ατελείωτο γλέντι, πολυφαγία, μασκάρεμα, αστεία, αφιεροστομία και γιατί επίσης σήμαινε κέφι και σάτυρα. Όλα αυτά κορυφώνονται στην τελευταία Κυριακή την Τύρινη ή τη Τυροφάγου, όπως λέγεται, σε πολλά μέρη, φτάνοντας στην καθαρά Δευτέρα. Χαρακτηριστικό είναι ότι το παρακάτω εύθυμο τραγουδάκι, όπου λέει το εξής: «Τ' ακούτε τι παράγγειλε η καθαρά Δευτέρα,
πέθανε ο κρέος, πέθανε, ψυχοραγεί ο τύρος, σηκώνει ο πράσος την ουρά και ο κρέμιδος στα γένια. Ή τα ακούτε τι παράγγειλε η καθαρά Δευτέρα, τα ακούσατε μωρούλες για λάχανα και βρούβες. Για τα έθιμα των παλιών καιρών που κάποια από αυτά συνεχίζονται και στις μέρες μας, θα κάνουμε ένα μικρό ιστορικό, μια μικρή ιστορική αναδρομή, τα οποία συντάμε στη ευρύτερη περιοχή και στη Φθιώτιδα αλλά και σε άλλες περιοχές του τόπου μας. Άλλη παραδοχή είναι ότι οι αποκρύες αποτελούν μια ιδιαίτερη περίοδο για όλη την Ελλάδα, καθώς αφενός προσφέρεται για μεταμφιέσεις, χορό, κλέντι, ιδίως την ημέρα της Οικοπλέμβρης, και το τελευταίο τρίμηνο αυτής της περίοδου, αφετέρου βέβαια αρχίζει η προετοιμασία για την αυστηρή νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής. Σήμερα λοιπόν θα προσθέσουμε τα πιο χαρακτηριστικά γνωστά έθιμα από όλη την Ελλάδα, από την αρχαιότητα και σε περιοχές όπως την Άουσα, την Πάτρα, τον Τύρναβο και τα έθιμα της Καθαράς Δευτέρας. Στην Άουσα λοιπόν, έθιμα από όλη την Ελλάδα. Νάουσα, γενίτσαρι και μπούλες. Το έθιμο γενίτσαρι και μπούλες ή γιανίτσαρι και μπούλες σε κάθε ναουσέκι διάλεκτο είναι το πιο χαρακτηριστικό αποκρεάτικο έθιμο, σήμα κατατεθήν της πόλης της Νάουσας. Χρονολογείται από το 18ο αιώνα, ενώ οι ρίζες του βρίσκονται στις γιορτές του Διονύσου στην αρχαία Ελλάδα. Η μάσκα του γενίτσαρου στολίζει πολλά μπαλκόνια στην Νάουσα κατά τη διάρκεια του χορού τους σε όλη την πόλη. Συνοδεύονται από τους ήχους του ζουρνά και του ταουλιού σε κάθε τους βήμα κατά ομάδες μπουλούκια. Χαιρετάνε τον κόσμο, όχι με τη συνηθισμένη χειραψία, αλλά κρατώντας σταθερά το χέρι και αναπηδώντας ολόκληρο το σώμα τους. Το γλέντι ξεκινάει από το πρωί της Κυριακής της Αποκριάς με το ντύσιμο των γενίτσαρων και των μπουλών, και στη συνέχεια μαζεύονται σε μπουλούκια έξω από το Δημαρχείο για να πάρουν την άδεια του Δημάρχου, όπως επιτάσσει το έθιμο, για να χορέψουν σε όλη την πόλη, και με την ολοκλήρωση του χορού αργά το απόγευμα αφαιρούνται οι μάσκες. Ας ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι και θα επανέλθουμε. Κι που τα μαγειρεύε, κι τη σύφτε μια βοή.
Επανερχόμαστε πάλι. Είδατε ότι προσπαθούμε λίγο να σας φέρουμε στο κλίμα με παραδοσιακά τραγούδια από την ομάδα της Δόμνας Αμνίου. Αποκριές. Σήμερα οι αποκριές ονομάζονται Τριώδιο. Η ονομασία αυτή προέρχεται από τις τρεις οδές του Ευαγγελίου της Ορθοδοξίας. Το Τριώδιο αρχίζει την Κυριακή του Τελώνη και Φαρισαίου, συνεχίζει με την Κυριακή του Ασώτου Ιού, την Κυριακή της Απόκριου και ολοκληρώνεται την Κυριακή της Τυρινής ή Τυροφάγου. Η επόμενη είναι η πρώτη μέρα της Σαρακοστής και ξεκινάει η νηστεία, η οποία διαρκεί 40 μέρες. Οι χριστιανοί ονόμασαν τη μέρα αυτή Καθαρά Δευτέρα, γιατί με την έναρξη της νηστείας θεωρούσαν ότι ξεκίνησε η κάθαρση του σώματος και του πνεύματος. Η πιο λαμπρή περίοδος της Αθηναϊκής Αποκριάς συμπίπτει με την Belle Époque στην εποχή του Τρικούπη, τότε που επικρατεί στα αστικά κέντρα το καρναβάλι δυτικού τύπου με σερπαντίνες, παλιάτσους, τυποποιημένες μεταμφιέσεις, χορούς, πομπές με άρματα, κομιτάτα και άλλες πολυδάπανες παραστάσεις. Ακόμη στα τουρκοκρατούμενα Γιάννενα ή στην Κόνιτσα γίνονταν η γνωστή παρέλαση των αρμάτων με συμβολικές και σταδιωτικές παραστάσεις. Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες να αναδυώσουν τα παραδοσιακά αποκριάτικα έθιμα σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Ένα πραγματικό ψηφιδωτό ιστορίας και λαογραφίας του παρελθόντος ζωντανεύει ξανά. Οι μύθοι και οι θρύλοι της χώρας μας αυτές τις μέρες έρχονται στο προσκήνιο και μέσα από το χορό, το γλέντι και το τραγούδι γίνονται πραγματικότητα. Καρναβάλι στη στερεά Ελλάδα, Άμφισσα. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς αναβιώνει στην Άμφισσα ο θρύλος του στοιχείου από τη συνοικία Χάρμενα, όπου βρίσκονται τα παλιά τα μπάκικα και τα σκαλιά του Άι Νικόλα, κατεβαίνει το στοιχείο και μαζί ακολουθούν εκατοντάδες μεταμφιεσμένοι. Οι θρύλοι για τα στοιχιά είχαν μεγάλη διάδοση στην περιοχή. Λέγεται πως αποτελούν ψυχές σκοτωμένων ανθρώπων ή ζώων που τριγυρνούν στην περιοχή. Το σπουδαιότερο στοιχείο που είναι συνδεδεμένο με την παράδοση είναι το στοιχείο της Χάρμενας. Αυτό αγαπούσε και προστάτευε τους ταμπάκιδες, δεσοδέψες, τους οποίους η δουλειά τους ανάγκασε να βρίσκονται στη βρύση νύχτα μέρα. Πολλοί ορκίστηκαν στον πολίτη το στοιχείο να τριγυρνά τη νύχτα σε όλη τη συνοικία, να καταλήγει στην πηγή του νερού και να χάνεται. Ακόμη διηγούνται οι πιο παλαιοί πως το στοιχείο της Χάρμενας έβγαινε κάθε βράδυ Σάββατο, κατέβαινε από τις Κολοκυθούς το ρέμα και γύρισε στους δρόμους μουγκρίζοντας και σέρνοντας αλυσίδες. Στο αγαπητό μας Γαλατσίδη και τις ευχές μας για το τριήμερο. Όταν ανοίξει το Τριώδιο, όλοι σχεδόν οι κάτοικοι του Γαλατσιδιού κυκλοφορούν μεταμφιεσμένοι με αποκριάτικα κουστούμια στους δρόμους και στα καταστήματα. Ένα από τα καθιερωμένα έθιμα της πόλης είναι το έθιμο της Καθαράς Δευτέρας, είναι αυτό του Αλευροπόλεμου. Να με λείψει κανείς και φέτος στο Γαλατσίδι όλοι μαζί. Αυτό το έθιμο διατηρείται από το 1801, παρακαλώ. Εκείνα τα χρόνια, παρόλο που το Γαλατσίδι τελούσε υπό τουρκική κατοχή, όλοι οι κάτοικοι περίμεναν τις αποκριές να διασκεδάσουν και να χορέψουν σε κύκλους. Ένας κύκλος για τις γυναίκες, ένας για τους άντρες. Φορούσαν μάσκες ή απλώς έβαφαν τα πρόσωπά τους με κάρβουνο. Στη συνέχεια προστέθηκε το αλεύρι, το λουλάκι, το βερνίκι των παπουτσιών και η όχρα. Στη Φέδα γίνεται αναπαράσταση του βλάχικου γάμου κάθε καθαρή Δευτέρα. Είναι ένα έθιμο που φτάνει στις μέρες μας περίπου από το 1830. Μετά την απελευθέρωση των ορεινών περιοχών, οι βλάχοι, δηλαδή οι τσοπάνιδες από τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Ρούμελη, εγκατέλειψαν τότε την άγονη γη τους και βρήκαν γόνιμο έδαφος νοτιότερα. Το θέμα είναι έτσοχο, η γαμήλια απομπή πολύχρωμη, η μουσική που τη συνοδεύει πίμπιζες, νταούλια και άλλα, εξαιρετικά ζωντανή. Οι εορτασμοί ξεκινούν από την Τσίκνο Πέμπτη, κορυφώνονται το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς. Στη Λιβαδιά. Το γαϊτανάκι αποτελεί παράδοση για την πόλη της Λιβαδιάς και γιορτάζεται την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς. Οι κάτοικοι της πόλης προετοιμάζουν το γαϊτανάκι φτιάχνοντας άρματα. Την Κυριακή της Αποκριάς, μασκαράδες παρελάβουν προς την κεντρική πλατεία,
όπου πλέκονται τα γαϊτανάκια και παρουσιάζονται από κρεατικά σκέτς, τραγούδια, παντομίμες από τους μακαράβες. Στη συνέχεια ακολουθεί η γλέντι με λαϊκά τραγούδια και χορούς. Ας ακούσουμε κι εμείς ακόμη ένα τραγούδι. Λοιπόν, μαζί και πάμε προς τα Δωδεκάνησα. Κάρπαθος. Την καθαρά Δευτέρα λειτουργεί το Λαϊκό Δικαστήριο Ανήθικων Πράξεων, παρακαλώ. Άκουσον. Κάποιοι κάνουν άσχημες χειρονομίες σε κάποιους άλλους και συλλαμβάνονται τους τσιαφέδες, χωροφύλακες, για να οδηγήσουν στο δικαστήριο που το αποτελούν οι σεβάσμοι του νησιού. Με τα αυτοσχέδια αστεία και τα γέλια ακολουθεί τρικουβέρτο γκλέντι. Όχι, θα το χάναμε. Στην Κο, την Κυριακή της Αποκριάς, στην περιοχή γύρω από το Κέφαλο, υπέροχη περιοχή με εκπληκτικά ψάρια και την αντιμάχια αναβιώνει το έθιμο με τις καμουζέλες που κρατάει εδώ και μισό αιώνα στο νησί του, της Κο. Οι καμουζέλες ή ελαφάκια στα παλιά τα χρόνια ήταν μασκαράβες βαμμένοι με κάρβουνα, σκεπασμένοι με χράμια, πολύχρωμες υφαντές κουβέρτες, και κραδένοντας την κοκάλα γύρναγαν στους δρόμους του χωριού πειράζοντας και διασκεδάζοντας τους κατοίκους. Το έθιμο περιλαμβάνει πλούσια παραδοσιακή μουσική, ευτράπελα, άφθονο ούζο, κρασί και παραδοσιακούς μεζέβες, ενώ αργά το βράδυ γίνεται το κάψιμο του στοιχείου. Λέρος. Οι αποκριές γιορτάζονται με τις καμουζέλες, μασκαράτες και τους αυτοσχέδιους ποιητές που σκαρώνουν περιπαικτικά στιχάκια τα οποία απαγγέλνουν τα παιδιά ντυμένα καλογεράκια πηγαίνοντας από σπίτι σε σπίτι. Το ίδιο έθιμο έχουν επίσης και στη Σίμη. Καρναβάλι, στοιχείο. Στα αφεμιανά της Χίου αναβιώνουν το έθιμο της Μόστρας που διαρκεί 2 μέρες από το βράδυ της Παρασκευής της Τυροφάχου. Νομίζω ότι προλαβαίνουμε. Μέχρι και το πρωί της Κυριακής. Σύμφωνα με τους ντόπους, από εκεί βγήκε και η έκφραση «Την Παρασκευή την ανεβάζουμε και την Κυριακή την κατεβάζουμε». Οι ρίζες του εφήμου βρίσκονται στην εποχή του Μεσαίωνα, με τους νεαρούς το βράδυ της Παρασκευής να φοράνε παλιά ρούχα, γυναικεία ιατρικά, να καλύπτουν το πρόσωπό τους με αυτοσχέδιες μάσκες και να κάνουν διάφορα σκέτς σκορπώντας το γέλιο στους δρόμους του νησιού. Την Κυριακή πηγαίνουν όλοι στα τσοκλίσα του Άγιου Γιάννη και του Αγίου Δημητρίου και εκκλησιάζονται και στη συνέχεια κατευθύνονται στο νεκροταφείο του χωριού με συνοδεία οργάνων. Τελικός προορισμός είναι η κεντρική πλατεία του χωριού, όπου χορεύουν το Ταλίμι, που είναι χορός
που αναπαριστά τις μάχες των Χιωτών με τους πειρατές. Το έθιμο κορυφώνεται στην εκκλησία του Αγίου Ευστρατείου, όπου κρεμούν στα κάγκελα του ναού χιώτικα λάβαρα και σημαίες. Καρναβάλι στις Κυκλάδες. Και επειδή την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και ένα αφιέρωμα, και ειδικά στην Άρσο, ας πούμε και τι γίνεται στην Άρσο αυτές τις μέρες. Στην γενέτειρα του Διονυσίου, ο εορτασμός ξεκινά το πρώτο Σάββατο της Αποκριάς με το σφάξιμο των χείρων. Κάτι που είχαμε αναφέρει κιόλας. Το μεσημέρι της τελευταίας κυριακής στην Απείρανθο, τους πολλούς χαιρετισμούς μας, εμφανίζονται οι κουδουνάτοι. Κάτι που είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή. Αυτοί φορούν κάπα και κουκούλα, γυρνούν το χωριό και προκαλούν με άσεμνες εκφράσεις. Α, τους άτιμους. Οι ίδιοι κρατούν σόμπα, ξύλο, που παραλληλίζεται με τον διονυσιακό φαλό. Απαπαπα. Μαζί τους μπλέκονται ο γέρος, η γριά και η αρκούβα. Στις αποκριάτικες εκδηλώσεις των κουδουνάτων μπορεί κανείς να δει το γάμο της νύφης, τον θάνατο, την ανάσταση του νεκρού και το όργωμα. Την καθαρά Δευτέρα, στις κοινότητες Ποταμιά, Καλόρσιτο και Λιβάδια, οι κάτοικοι ντύνονται κορδελάτι ή λεβέντες. Οι κορδελάτι είναι φουστανελοφόροι και οι δεύτεροι ονομασίδες τους λεβέντες. Αποβίβεται στους πειρατές. Από κοντά τους ακολουθούν και οι ληστές, οι σπαραρατόροι. Συγγνώμη, αλλά πρώτη φορά τα ακούω, που αρπάζουν τις κοπελιές και για να τις βάλουν με το ζόρι στο χορό και στο γλέντι που κρατάει ως το πρωί. Ας ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι και επανερχόμαστε. Κολλαγένα, να μην πας για λαχανά. Για μου μη κολλαγένα, σύ δεν το πράξες καλά. Τέτοια κόρη που κι σκύλα και τι με στείλες για ξύλα. Το κοπέλι στο καρτέρι τι με πιάνει από το χέρι. Τραβά εγώ και τραβά εκείνη, δίνω θιός και πέφτει εκείνη, πάνω εγώ από κάτω εκείνη. Τι φιλώ στο κουτέλο, καί στο διάολο κουτσουρό. Τι φιλώ και στο λαιμό, καί στο διάολο από εδώ. Κόρη μου πόσο σ' αγαπώ, που έχεις το λαιμό χιτό, που έχεις τα μαλλιά μετάξει και πλεμμένα με την τάξη. Χαϊδεύω τη φίλο, μ' αγαπώ τέτοια τ' αγαπώ. Και μου λέει παρακάτω, από το λαιμό πιο κάτω. Και της πιάνω τα βυζιά, μου λέει μου θα ράθει μια. Και μου λέει παρακάτω, από τα βυζά πιο κάτω. Τη πιάνω από τον αφάλο, παρακάτω βρε τρελό. Και μου λέει παρακάτω, από τον αφάλο
φαλό πιο κάτω και την πιάνω από το γόνα. Αν τσανείς μου λέει σαν ακόμα κάνω τη σταγόνατα, κάνεις και τα μόμματα και τη στάλα σηκώνω απάνω, τη ρωτάω τι να κάνω. Και μου λέει παραπάνω απ' τα γόνατα πιο πάνω και την πιάνω απ' το μέρι να κοντεύει να το βρει. Και μου λέει παραπάνω από το μέρι πιο πάνω. Ανάμεσα από το μέρι βλέπω τουρκικό τζαμί. Μπαίνει ο χόζας μες στη μέση με το κόκκινο του φέση. Μια κοιλιά χτυπάει την άλλη, γίνεται χαρά μεγάλη. Όπως ακούσατε, είμαστε λίγο στο πνεύμα της εποχής, των ημερών θα έλεγα καλύτερα. Προσπαθώ έτσι λίγο να σας βάλω στο κλίμα. Δεν ξέρω τι γίνεται αυτή τη στιγμή και δεν θέλω να ασχοληθώ με τα της Ευρώπης και τις αποφάσεις. Θέλω να μείνουμε λίγο στο κλίμα της ημέρας της Παρασκευής πριν από κρυά. Θέλω λίγο να σας φτιάξω το κέφι τη διάθεση, ελπίζω να τα καταφέρω. Ας συνεχίσουμε λοιπόν τη διαδρομή μας, καρναβάλι στην Κρήτη. Καρναβάλι στην Κρήτη και αμέσως το μυαλό μας πάει προς το Ρέθυμνο, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει αναβιώσει το καρναβάλι, έχει επικοινωνιακά νομίζω από τον κόσμο αλλά και από το Δήμο και από τις ομάδες που πλαισιώνουν το θεσμό του καρναβαλιού στο Ρέθυμνο, έχει αναβιώσει τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει πολύ γνωστό και μαζεύεται πάρα πολύ κόσμος όσοι πιστοί προσέλθετε. Ρέθυμνο, καταδόρη και κιθάρες, μαντολίνα και παλιές μελωδίες. Οι μασκαράδες θα περάσουν από τη μεγάλη πόρτα και θα χορέψουν στους δρόμους της μικρής και της μεγάλης αγοράς με τους ρυθμούς της φιλαρμονικής. Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις κορυφώνονται με τη μεγάλη παρέλαση στην παραλιακή λεωφόρο Βενιζέλου με κατάληξη στην πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη για γλέντι, χορό και αποχαιρετισμό του καρναβαλιού. Την καθαρά Δευτέρα στα χωριά Μέρωνα και Μελιδόνια αναδιώνουν έθιμα όπως το κλέψιμο της νύφης, ο καντής, το μουτζούρωμα, τα οποία σε συνδυασμό με το καλό κρασί και τους ήχους της λύρας αποτελούν μια μοναδική εμπειρία. Φεύγουμε από την Κρήτη και πάμε στην Πελοπόννησο, Καλαμάτα. Πού σας πάω, σας γυρίζω όλη την Ελλάδα σήμερα, δεν έχετε παράπονο. Φίλοι μου αγαπημένοι, που έλεγε κάποτε κάποιος, αγαπητοί ακροατές. Το Σώμα Ελληνίδων Οδηγών στην Καλαμάτα με στη συμπαράσταση του Δήμου οργανώνει το καθιερωμένο γαϊτανάκι στην κεντρική πλατεία. Γίνεται αναπαράσταση του βλάχικου γάμου και γαμήλια πομπή θα ξεκινάει από τα γραφεία του Συλλόγου με παραδοσιακή μουσική. Όσοι συμμετέχουν είναι μεταφιεσμένοι και, όλοι συναντιούνται στην πλατεία Ανατολικού Κέντρου, όπου ακολουθεί λαϊκό και γλέντι με χορό, τραγούδι και φαγητό. Και στην αγαπητή πόλη τη Μεθόνη Φίλου, τα χαιρετίσματά μας, εδώ αναβιώνει του Κουτρούλιο γάμος. Και ποιος δεν έχει ακούσει του Κουτρούλιο γάμος.
καρναβάλι, γάμος που κρατάει από τον 14ο αιώνα, παρακαλώ. Στις μέρες μας το ζευγάρι των νεονύμφων είναι δύο άντρες που μαζί με τους συγγενείς πηγαίνουν στην πλατεία όπου γίνεται ο γάμος με παπά και με κουμπάρο. Διαβάζεται το πρικό σύμφωνο και ακολουθεί τρικούβετρο κλέντι. Στη Μεσσίνη. Κάθε χρόνο γίνονται στη Μεσσίνη εορταστικές καρναβαλικές εκδηλώσεις, οι οποίες κορυφώνονται το διήμερο της Κυριακής της Τυροφάγου και της Καφαρής Δευτέρας. Οι εκδηλώσεις αυτές χρονοχούνται σύμφωνα με την παράβαση από τα πρώτα χρόνια της απελευθέρωσης από τον Τούρκικο ζυγό. Το βράδυ της Κυριακής της Τυροφάγου αναβιώνει το έθιμο της φωτιάς, μοναδικό στην Ελλάδα. Οι κάτοικοι ανάβουν φωτιές σε διαφορετικές γειτονιές της πόλης, γύρω από τις οποίες κυριαρχεί το γλέντι, ο χορός μέχρι το πρωί, γίνονται αναπαραστάσεις παλαιών εθήμων και ιστοριών από τους ντόπιους. Την Καφαρά Δευτέρα, στη θέση Κρεμάλα, γίνεται η αναπαράσταση της εκτέλεσης μιας γυρόντισσας της Μεσσίνης, της γριάς Σικούς, που κατά την παράβαση κρεμάστηκε στη συγκεκριμένη τοποθεσία της πόλης με εντολή του Ιμπραήμ Πασά. Επειδή είχε το θάρρος, εξηγώντας του ένα όνειρο που είχε δει, να του πει ότι η εκστρατεία του ίδιου και ο ίδιος θα είχαν ικτρό τέλος από την αντίδραση και το σθένος των επαναστατημένων Ελλήνων. Μετά την αναπαράσταση μπορεί κάθε επισκέπτης να κρεμαστεί από τους ψευτοδήμιους της Κρεμάλας. Το απόγευμα της ίδιας μέρας γίνεται η παρέλαση με μαζορέτες, άρματα, μεταμφιασμένους μικρούς και μεγάλους και χορευτικά συγκροτήματα. Και βέβαια, πού σας πάω, Πάτρα. Όταν λέμε Πάτρα, εννοούμε καρναβάλι. Το καρναβάλι της Πάτρας αποτελεί μια σημαντικότερη εκδήλωση της περιοχής και μια από τις κορυφαίες της χώρας. Τι να λέμε τώρα, και ποιος δεν έχει περάσει έστω και μια φορά από την Πάτρα, από το καρναβάλι της Πάτρας. Περιλαμβάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις όπως ιδώματα, μπουρμπούλια, φεγγάρια, ποδαρά την νυχτερινή παρέλαση ή την παραμονή της τελευταίας Κυριακής. Οι δύο παρέλασεις γίνονται η μία το Σάββατο και είναι νυχτερινή και η άλλη την Κυριακή το μεσημέρι. Σε αυτές παίρνουν μέρος πάνω από 30.000 άτομα, παρακαλώ. 30.000 άτομα. Wow. Τα περισσότερα από τα οποία είναι μέλη του γκρουπ του Κρυμμένου Φυσαυρού. Μην ξεχνάμε ότι έχει και το παιχνίδι του Κρυμμένου Φυσαυρού. Την παρέλαση παρακολουθούν περισσότερο από 300.000 άτομα, ενώ για περίπου 48 ώρες η πρωτεύουσα της Αχαΐας μετατρέπεται σε κέντρο του Κεφιού. Και βέβαια θα μπορούσαμε να παραλείψουμε καρναβάλι στα Ιωνισιά, στη Ζάκυνθο. Παραδοσιακός τελάλης γυρίζει το νησί και διαλαλεί το πρόγραμμα του καρναβαλιού. Σε όλη τη διάρκεια της αποκριάς διοργανώνονται χωροί, παρελάσεις, μασκαράτες, ενώ θεατρικές ομάδες παίζουν στις πλατείες και στους δρόμους. Οι Κυριακές της αποκριάς και της Τυρινής γίνεται η περιφορά του καρνάβαλου με τη συνοδεία αρμάτων από όλες τις περιοχές του νησιού. Οι εκδηλώσεις κλείνουν με την πιο μεγάλη και διασκευαστική κηδεία της Μάσκας, μια αναπαράσταση παροδία κηδείας με πολύ γέλιο, όπου η θέση του νεκρού παίρνει ο καρνάβαλος, ενώ ακολουθούν οι φλιμμένοι συγγενείς με απερίγραπτη εξέλιξη. Το καρναβάλι δεν περιορίζεται μόνο στην πόλη, αλλά μεταφέρεται και σε όλα τα χωριά του νησιού. Βέβαια, πού αλλού θα πάμε? Κέρκυρα! Ο Ντελάλης το πρωί με σάλπιγγες και τυμπανιστές βγαίνει στους δρόμους της πόλης και αναγγέλει τον έρχομαι του Σιόρκαναρβαλου. Η μεγάλη πομπή με άρματα, φιλαρμονικές, μασκαράτες κατευθύνεται στην κάτω πλατεία για το καθερημένο γλέντι. Την τελευταία κυριακή της αποκριάς η παρέλαση του Σιόρκαναρβαλου θα διαβεί το Σορόκο, το Σαρόκο, την οδό Θεοτόκη, τις Κάρτε Λάκουες και θα τερματίσει στην κάτω πλατεία όπου θα γίνει το κάψιμό του. Ας πάμε για ένα τραγούδι. Thank you.
θα ήταν βέβαια παράληψή μας. Θα ήταν παράληψή μας να μην αναφέρουμε βέβαια μια ανακοίνωση, και είναι χαρά μας διότι γιορτάζουμε το επόμενο Σάββατο, λοιπόν 28 του μηνός, γιορτάζουμε τα γενέθλια του σταθμού μας, κλείνουμε 2 χρόνια και γιορτάζουμε 1 χρόνο η εφημερίδα Ο Προφήτης. Η Ένωση λοιπόν Συνταχτών Ηλεκτρονικού Τύπου και λοιπόν Σύγχρονων Μέσων σας προσκαλεί στο πάρτι, διότι κλείσαμε 1 χρόνο ως Ένωση και 2 χρόνια ως σταθμός, το Web Radio. Σας περιμένω λοιπόν στο το Σάββατο 28 του μηνός, 28 Φεβρουαρίου, από τις 11 το βράδυ, στο Cafe Bar Funky Monkey, Αδαμαντίου. Εγώ συγγνώμη, γιατί τώρα έκανα εγώ Αδραμητίου, καλά το είπα από την αρχή, 44 και Κοραή, στη Νέα Σμύρνη, στο Funky Monkey λοιπόν, τα γενέθλια της Ένωσης Συνταχτών Ηλεκτρονικού Τύπου και λοιπόν Σύγχρονων Μέσων και του Radio String. Σας περιμένουμε με πολύ χαρά να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα γενέθλιά μας. Θα είναι εκεί όλοι οι συντελεστές του σταθμού, οι αρθρογράφοι της Ένωσης, πολλοί κόσμος, να περάσουμε ευχάριστα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Funky Monkey, Αδραμητίου 44 και Κοραή, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου από τις 11 το βράδυ, με πολύ κέφι και χορό να διασκεδάσουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Καρναβάλι λοιπόν εμείς σταθερά. Στις Ποράδες, Σκύρος, από την αρχή του Τριοβίου και κάθε Σαββατοκύριακο των ημερών της Αποκριάς, το έθιμο του νησιού θέλει τον Γέρο και την Κορέλα να πηγαίνουν στους δρόμους και να δίνουν μια ξεχωριστή εικόνα των ημερών. Ο Γέρος φοράει χοντρή μαύρη κάπα, άσπρη υφαντή βράκα και έχει στη μέση του 2-3 σειρές κουδούνια, το βάρος των οποίων μπορεί να φτάσει και τα 50 κιλά παρακαλώ. Το πρόσωπό του καλύπτεται από προβιά μικρού κατσικιού και περπατώντας με χορευτικό ρυθμό καταφέρνει να ηχούν μελωδικά τα κουδούνια που φοράει. Η Κορέλα, η ντάμα του γέρου, είναι ντυμένη παραδοσιακά σκυριανά, με σκυριανά ρούχα, με κυρίαρχο χρώμα το άσπρο, σε πλήρη αντίθεση με το μαύρο χρώμα του γέρου, έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό της. Το δίδυμο αυτής της κυριανής αποκριάς συνοδεύεται πολλές φορές και ο φράγκος. Αυτός ο μασκαράς, ντυμένος με παραδοσιακά ρούχα του νησιού, σατυρίζει εκείνους τους σκυριανούς που έβγαλαν τις βράκες και φόρεσαν παντελόνια, φράγκικα. Μια άλλη εκδήλωση κυριανής αποκριάς είναι η Τράτα, αναπαράσταση της ναυτικής ζωής, όπου ψαράδες στην πλειονότητά τους σατυρίζουν έμετρα, καταστάσεις και γεγονότα που θεωρούν στην ελληνική, αφορούν την ελληνική καθημερινότητα. Την καθαρά Δευτέρα, σχεδόν όλοι οι σκυριανοί με παραδοσιακές τοπικές στολές κατεβαίνουν στην πλατεία του χωριού και χορεύουν και τραγουδούν σκυριανά τραγούδια. Τι να σας πω τώρα, μόνο μια λέξη θα σας πω: Τύρναβος. Τα λέει όλα. Τι να πούμε για τον Τύρναβο. Πιστοί στην παράδοση, οι κάτοικοι του Τυρνάβου την Τρίτη, πριν την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, ξεκινούν τις εκδηλώσεις από την Τρίτη, παρακαλώ. Ίσως να είναι και η μοναδική περιοχή που ξεκινάει τόσο νωρίς. Ξεκινούν τις εκδηλώσεις προς τιμή του Διονύσου, που κορυφώνει την Καθαρά Δευτέρα με το Μπουρανί, χορτόσουπα χωρίς λάδι. Μπουρανί για τους ντόπιους και η γιορτή του Φαλού. Για τους επισκέπτες είναι το έθιμο που έχει καθιερωθεί στον Τύρναβο, ένα έθιμο που έχει τις ρίζες του στη διονυσιακή λατρεία και γι' αυτό η ιστορία του χάνεται στα βάθη των αιώνων. Καρναβάλι στην Ήπειρο, Άρτα. Κάθε χρόνο το καρναβάλι των γυναικών είναι μια εκδήλωση που οργανώνεται από ομάδες γυναικών αποκλειστικά, παρακαλώ,
Κάθε Τετάρτη πριν τις αποκριές κάνουν παρέλαση στον κεντρικό δρόμο της πόλης, ντυμένες με αποκριάτικες στολές, για να καταλήξουν σε κάποια από τα κέντρα της πόλης για τσεφάντωμα. Γιάννενα, την τελευταία Κυριακή της αποκριάς γιορτάζουν οι τζαμάλες, δηλαδή μεγάλες φωτιές όπου οι μεταμφιεσμένοι χορεύουν σε διπλές και τριπλές σειρές γύρω τους. Οι εκδηλώσεις του Καρναβαλιού κορυφώνουν στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων, όπου στείνεται και το περίφημο γαϊτανάκι. Πρέβεζα, και εδώ κάθε χρόνο πραγματοποιείται το καρναβάλι των γυναικών. Μεγάλη πέραση έχει το καρναβάλι των γυναικών. Είναι ένα έθιμο πολλών δεκαετιών που απαιτεί συμμετοχή μόνο γυναικών. Την Τσικνοπέμπτη γίνεται παρέλαση των γυναικών που συμμετέχουν, καθώς και αρμάτων. Επίσης, ο Δήμος Πρέβεζας γιορτάζει τα Κούλουμα την Καθαρά Δευτέρα με εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν μουσική, χορό και σαρακοστιανά εδέσματα στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου. Πάμε για λίγη μουσική και ερχόμαστε. Και πριν τελειώσουμε, θα κάνουμε και μια αναφορά στη Μακεδονία και στη Θράκη, όπου επικρατεί στη Θράκη το έθιμο με έντονο θεατρικό στοιχείο, είναι ο Καλόγερος. Μεταφέρθηκε και σε άλλες περιοχές, στη Δράμα, στην Πειραιά, στις οποίες μετήκησαν θρακιώτες. Τα πρόσωπα είναι οι δύο Καλόγεροι, η Μπάμπο με το 7μηνίτικο παιδί της, 2 νύφες, τις υποδίδονται νεαροί άντρες, 2 κατσίβελοι και 2 χωροφύλακες. Η δράση είναι
καταιγιστική. Ο ένας καλόγερος ξαφνικά θέλει να ανυφευτεί και βρίσκει την ύφη. Ο άλλος καλόγερος κουμπάρος τον σκοτώνει και η ύφη θρυνεί. Κάποια στιγμή ο καλόγερος ανασταίνεται. Ο δαίμος της φύσεως φωνεύεται σε ακμαία ηλικία για να μην πεθάνει από γεροντικό μαρασμό και ανασταίνεται. Το τελευταίο μέρος είναι η τελειουργική εικονική άρρωση. Όργωμα μπροστά στην εκκλησία με καινούριο αλέτρι και ζυγό, καθώς και σπορά πράξη ομοιοπαθητικής μαγείας που μας μεταφέρει ακόμη και σε προβιονυσιακές τελετές. Καθώς μας επισημαίνει η κυρία Πολύμου Καμιλάκη, διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνησης και Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Στην Καστοριά, ο Χάσκαρης και οι Μπουμπούνες. Την Κυριακή της Αποκριάς, η Καστοριά τυλίγεται στις φλόγες αφού γίνονται οι Μπουμπούνες, έφημο από τη Λατρεία της Φωτιάς, την οποία αναφέρεται να προδίδει την προχριστιανική καταγωγή του. Ένα ακόμη έφημο είναι ο Χάσκαρης. Κάποιος δένει στην άκρη ενός μπλάστη ένα αυγό και το γυρίζει από στόμα σε στόμα. Όποιος καταφέρει να αλπάξει πρώτος το αυγό, κερδίζει. Και πριν τελειώσουμε, να πω ακόμη μία αναφορά και θα τελειώσουμε με ένα γνωστό τραγούδι. Καταρχήν να σας ευχηθώ καλό τριήμερο με ψυχραιμία. Έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε όλες τις δυσκολίες σε αυτή τη ζωή. Θα τα καταφέρουμε για αυτή τη φορά. Τα Κούλουμα λοιπόν είναι παλαιό πανελλήνιο έθιμο που συμβολίζει το τέλος του χειμώνα, την αρχή της άνοιξης. Πιθανότατα η τιμολογία λέει έτσι να προέρχεται από την αλβανική κουλούμ, καφαρός, ή την ιταλική κούμουλους, σωρός. Χαρακτηρίζεται από την ομαδική έξοδο προς την εξοχή, φαγοπότη με ζητήσιμα ευαίσματα και το πέταγμα του χαρταϊτού. Σε κάποια χωριά όπως τον Άγιο Φεύρο την Φριστού, τη μέρα αυτή πραγματοποιούνται γαϊδρομαχίες, παίζονται γουρούνα και σερβίρουν φασολάβα και χαλβάς. Αυτά μερικά από τα έθιμα και παραβόσεις της αποκριάς που όμως προαναφέρουμε, κάποια από αυτά συνεχίζονται έστω και κλωμά στις μέρες μας σε όλες τις περιοχές της χώρας μας. Σήμερα αποκριά σημαίνει φαντασμαγωγικό θέμα με παρέλαση αρμάτων, πάρτι μας και παρακολουθήστε, γιατί πολλά στον καφενό στην περιοχή και βρείτε σε όλη την Ελλάδα και στις γειτονιές και στην Αθήνα, στην Πλάκα κυρίως αναβιώνουν. Μεταμφιεσμένοι τριγυρνούν, καθώς και σε διάφορα κλαμπς και τα λοιπά γίνονται διάφορα πάρτι με μασκέ. Εκείνα τα χρόνια η αποκριά ήταν ένα καθολικό αφρόνητο γνήσιο και με απλό χαρακτήρα. Τώρα έχει πάρει ένα διαφορετικό χαρακτήρα, θα έλεγα. Μικροί, μεγάλοι, μασκαρεμένοι, αμασκάρευτοι, χαίρονται, τραγουδούν, σατυρίζουν, διασκεδάζουν με την καρδιά τους. Και όλα αυτά με σοβαρότητα και αξιοπρέπεια. Θα ήθελα να πω πριν κλείσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους ακροατές που με ακολουθούν όλα αυτά τα χρόνια, 2 και πλέον χρόνια. Είναι σαν να έχουμε σήμερα γενέθλια, εμείς τα κάνουμε εδώ μόλι μας. Ευχόμαστε την άλλη φορά να έχουμε και τούρτα και κόσμο, να το γιορτάσουμε με πιο φαντασμαγωγικό τρόπο. Κλείνουμε με ένα πολύ γνωστό τραγούδι των ημερών, «Ανέβηκα στη Πιπεριά». Ανέβηκα στην Πιπεριά, μαυρομάτα και ξανθιά, για να κόψω ένα πιπέρι, ξύσε το γλυκό. Καλό τριήμερο, καλά να περάσετε, με υγεία και καλή σας διασκέδαση. Βλέπω μια κόρη κι άλλαζε και την καρδιά μου ταράζε και μου λέει μη φοβάσαι, βάλ το χέρι σου και πιάσε. Φοβάσαι, πάρ' το χέρι σου και πιάσε. Την τσίμπησα μες
φωνάζει, όχι εδώ. Και μου λέει παρακάτω, από το λαιμό πιο κάτω. Και μου λέει παρακάτω, από το λαιμό πιο κάτω. Και τζέμπεσα στα δυο βεζάς, που σε φωνάζει κερατά. Και μου λέει παρακάτω, από τα δυο βεζά πιο κάτω. Και μου λέει παρακάτω, από τα δυο βεζά πιο κάτω. Τσίπησα στον αφανό, σκούζει φωνάζει ούτε εδώ. Και μου λέει παρακάτω, απ' τον αφανό πιο κάτω. Και μου λέει παρακάτω, απ' τον αφανό πιο κάτω. Τι τσίμπησα στα γόνατα, φωνές και ξελιγώματα. Και μου λέει παραπάνω, απ' τα γόνατα πιο πάνω. Και μου λέει παραπάνω, απ' τα γόνατα πιο πάνω. Σκύβω κι ο μαύρος τι να δω, να ρεματάκι δροσέρω. Γύρω γύρω είχε βούρλα και στη μέση μια βρυσούλα. Γύρω γύρω είχε βούρλα και στη μέση μια βρυσούλα. Ήτανε και κάτι φορά, έβαλα και λίγη φορά. Πέφτει σκούζι απ' τη χαρά της και την άκουσε ο μπαμπάς της. Πέφτει σκούζι απ' τη χαρά της και την άκουσε ο μπαμπάς της. Έχεις κόρη μκίσει κάτω, κοίνει τα πόδια σου στα αυτιά του. Μέγας πόνος με έχει πιάσει και με τρίβει να περάσει. Μέγας πόνος έχει πιάσει